Προφανώς έχουμε φύγει από την συγκεκριμένη συζήτηση, αλλά θα απαντήσω στα θέματα τα οποία θέσατε. Ξεκινώντας όμως από αυτό το οποίο είπε η κυρία Παπαρίγα για τον ανταγωνισμό μισθών, μιλήσατε για την Ινδία. Πράγματι, είναι ένα μεγάλο θέμα διεθνώς και οι προοδευτικές δυνάμεις και εμείς, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, οι Σοσιαλιστικοί Διεθνείς, έχουμε θέσει επανειλημμένως το πρόβλημα ότι η ανταγωνιστικότητα των χωρών δεν είναι το πρόβλημα ή κοινωνική πρόνοια, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι η ανισότητα που υπάρχει στις διεθνείς αγορές, όπου βεβαίως υπάρχει υπερεκμετάλλευση, είτε ανηλίκων, είτε όχι, είτε και άλλων, με μικρούς μισθούς, με έλλειψη συλλογικών διαπραγματεύσεων και με έλλειψη συστημάτων πρόνοιας. Και αυτό βεβαίως μειώνει πολύ το κόστος και χτυπάει την ανταγωνιστικότητα των χωρών που έχουν κατακτήσει πρόνοιακά συστήματα και καλύτερες αμοιβές και επίπεδο ζωής. Άρα λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι ένα μέρος της λύσης είναι πράγματι να καλυτερεύσουν οι συνθήκες εργασίας, οι μισθοί, το επίπεδο ζωής των αναπτυσσόμενων χωρών. Να χτυπήσουμε τη φτώχεια στην Αφρική, στην Ασία, στη Λατινική Αμερική είναι κάτι που θα βοηθήσει και εμάς, τον Έλληνα εργαζόμενο, τον Ευρωπαίο εργαζόμενο. Στο μέτρο όμως που αυτό μπροστά μας δεν είναι άμεσο, αν και γίνονται κινήματα, υπάρχουν κινήματα, ακόμα και σε ασιατικές χώρες όπως τα βλέπετε, οργανώνονται οι εργαζόμενοι, εμείς πρέπει να προστατεύσουμε το επίπεδο ζωής μας με άλλους τρόπους. Δεν είναι ο τρόπος το να έχουμε απλώς μια γενικόλογη προστασία. Η προστασία σημαίνει το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να επενδύσουν στην αξία, να επενδύσουν σε μια άλλη ανάπτυξη που είναι ανταγωνιστική, που έχει υπεραξία λόγω του ότι επενδύεται στην παιδεία, επενδύεται στην καινοτομία, επενδύεται στον άνθρωπο, επενδύεται σε προϊόντα τα οποία μπορούν να βρουν αγορές διεθνώς. Αυτό δεν έγινε τα τελευταία χρόνια. Δεν είμαστε ανταγωνιστική χώρα. Και όσο δεν είμαστε ανταγωνιστική χώρα, θα υπάρχει πίεση για μείωση μισθών και άλλων κοινωνικών κεκτημένων. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η αλλαγή του προτύπου ανάπτυξης που προωθούμε, που προωθεί το ΠΑΣΟΚ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, προς την πράσινη ανάπτυξη, που δεν είναι τίποτα άλλο να πούμε ότι η λέξη Ελλάδα, ελληνικό, θα σημαίνει αξία. Αξία παντού. Είτε είναι τουρισμός, είτε είναι αγροτική παραγωγή, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι η ναυτιλιακή μας, ο ναυτιλιακός μας κλάδος. Δεύτερο, η πληροφορία, πολύ σωστά συμφωνώ μαζί σας, δεν είναι γνώση. Το πρόβλημα δεν είναι το κομπιούτερ. Το πρόβλημα είναι ότι το ελληνικό σήμερα εκπαιδευτικό σύστημα, ως έχει, ως διδάσκονται σήμερα τα μαθήματα, ουσιαστικά εναποθηκεύει απλώς πληροφορίες. Δεν έχει την κριτική σκέψη. Δεν θέλουμε το νέο σήμερα απλώς αποθήκη πληροφοριών. Διότι την αποθήκη των πληροφοριών την έχει δίπλα του. Εκεί είναι το κομπιούτερ. Εκεί είναι, στο σκληρό δίσκο, στο διαδίκτυο, έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό που χρειάζεται είναι να μπορεί να επεξεργαστεί την πληροφορία, κυρία Παπαρίγα. Και αυτό σημαίνει να μπορεί να έχει κριτική σκέψη, να μπορεί να έχει αναλυτική, συνθετική σκέψη και συλλογικά να λειτουργήσει. Αυτό σημαίνει ένα άλλο διαφορετικό σχολείο. Η πληροφορική, το κομπιούτερ, φέρνει επανάσταση, διότι δίνει άλλες δυνατότητες που παλιά πράγματι έπρεπε μόνο το σχολείο να το δώσει 5 πληροφορίες, αυτές δεν τις χρειάζεται να τις δίνει το σχολείο. Τις ξέρει, τις βρίσκει. Αυτό που χρειάζεται να χτίζουμε χαρακτήρες, να χτίζουμε. Θα μου δώσετε χρόνο, γιατί πολλά ήταν τα θέματα, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, θα έχετε το χρόνο, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν έχει λήξει ακόμη χρόνο, αλλά θα έχετε και διότι, χρόνο. Διότι έχει μια πληθώρα πληροφοριών, από την οποία μπορεί να αξιοποιήσει, αλλά πρέπει να ξέρει να τις αξιολογεί. Θέλει τον χαρακτήρα, θέλει την γνώση εκείνη για να μπορεί να επεξεργαστεί και να τις αξιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Στη ζωή του, στην παραγωγή του, στην πρωτοβουλία του, στη γειτονιά του, να μπορεί να αντιμετωπίζει τις νέες και σημαντικές συνθήκες και προκλήσεις. Αλλαγές στο περιβάλλον, πολυπολιτιστικό πεδίο, στη γειτονιά του, στο σχολείο, στην ζωή του, στην εργασία. Να μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άλλο περιβάλλον πληροφορικής. Χρειάζεται λοιπόν
αυτά τα εργαλεία. Αυτό σημαίνει ένα διαφορετικό σχολείο. Και θα περίμενα ότι ακριβώς για να μπορούμε να κάνουμε αυτό το σχολείο, να συμφωνήσετε στην έννοια της αξιολόγησης ως βασικό στοιχείο της αναγκαίας εξέλιξης και της δυνατότητας το κράτος, το δημόσιο, κύριε Παπαρίγα, όχι ο ιδιώτης, το δημόσιο να μπορεί να παρέμβει θετικά για το δημόσιο σχολείο, για το δημόσιο πανεπιστήμιο, για το δημόσιο ΤΕΗ. Γιατί στερείτε εργαλεία από το κράτος και το δημόσιο, εσείς κομμουνιστικό κόμμα θέλετε να στερήσετε βασικά εργαλεία για να στηρίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και τη δημόσια παιδεία. Εσείς απλώς αφήνετε την αγορά ενεξέλεγκτη. Διότι από εκεί και βεβαίως. Διότι όταν εσείς λέτε όχι στην αξιολόγηση από το κράτος και το δημόσιο, ποιος αξιολογεί? Ο μόνος που αξιολογεί είναι η αγορά, κυρία Παπαρίγα. Αυτό θέλετε? Αυτό θέλετε γι' αυτό? Εκεί πάμε. Κύριε Σαμαρά, δεν είμαστε εμείς εναντίον της ψήφου του αποδήμου. Και μην το ξαναπείτε. Εμείς το φέραμε πρώτη στην δημοσιότητα, στην επικαιρότητα, ως πολιτική απόφασή μας. Διαφωνούμε για το πώς πρέπει να είναι το σύστημα. Πολύ απλά. Συμφωνήστε ή να συμφωνήσουμε για ποιο είναι το σύστημα και έως θα το προχωρήσουμε. Αλλά έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Εσείς θέλατε να κομματικοποιήσετε με τη δικιά σας πρόταση και το τελευταίο χωριό και γειτονιά όπου βρισκόταν ένας Έλληνας του απόδημου ελληνισμού. Να ασχολείται με την μικροκομματική πολιτική και ο κάθε υποψήφιος βουλευτής να τρέχει από χωριό σε χωριό, πόλη σε πόλη ανά τον κόσμο για να πολιτικοποιεί, να κομματικοποιεί έναν χώρο που δεν πρέπει να κομματικοποιηθεί. Εμείς έχουμε μια άλλη πρόταση, να υπάρχουν βουλευτές που θα εκλέγονται από τον απόδημο ως εκπρόσωποι του απόδημου και με αυτόν τον τρόπο να συμμετέχει ο απόδημος ελληνισμός και ουσιαστικά στη Βουλή. Να καθίσουμε λοιπόν, να βρούμε τη λύση, να καθίσουμε και για το εκλογικό σύστημα το καινούριο επίσης, να βρούμε κοινές προτάσεις. Άρα λοιπόν μη μας ξαναπείτε ότι εμείς δεν θέλουμε την ψήφο του αποδήμου. Εμείς θέλουμε την ψήφο του αποδήμου. Δεύτερον, εμείς είμαστε περήφανοι ότι δώσαμε δικαιώματα στο μετανάστη. Πρώτα απ' όλα το δικαίωμα σε εκείνον το μετανάστη και ιδιαίτερα στη δεύτερη γενιά να μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας πολίτης. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μπορεί να μπει, να ενσωματωθεί, να ενταχθεί ομαλά στην ελληνική κοινωνία. Χαιρόμαστε επίσης ότι μπορέσαμε και περάσαμε και υπήρξαν και άλλα κόμματα που συμφωνήσανε να μπορεί να ψηφίζει ο νόμιμος εργαζόμενος μετανάστης στις δημοτικές εκλογές. Να έχει φωνή. Είναι μέρος της κοινωνίας. Είναι μέρος της παραγωγής. Είναι βασικός ιστός της προσπάθειας και της ανάκαμψης ακόμα της οικονομίας. Εμείς τον θέλουμε στο περιθώριο ή τον θέλουμε να έχει φωνή? Και νομίζετε ότι στο περιθώριο θα βελτιωθούν οι συνθήκες στις γειτονιές, θα βελτιωθεί η αντίληψη απέναντι στο μετανάστη ή του μετανάστη απέναντι στον Έλληνα, ότι θα υπάρξει κοινωνική συνοχή, ότι δεν θα υπάρξουν περισσότερα φαινόμενα ρατσισμού ή μεγαλύτερη εγκληματικότητα, όταν υπάρχει η αίσθηση ότι είναι μέρος της κοινωνίας, γίνεται νοικοκύρης. Η μεγάλη πλειοψηφία όλων των μεταναστών, και το λέμε, το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες που έχουμε κάνει μετανάστες και ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι παράνομος πρόσφυγας ή μετανάστης και άλλο να είσαι να σε σέβονται, να σε σέβεται η πολιτεία, να σου δίνει δυνατότητες, να σου λέει έλα βοήθα να συμβάλλεις κι εσύ. Και το είδαμε όταν πράγματι νομοποιήσαμε μετανάστες στην πρώτο μεγάλο κύμα, πόσο έπεσε η εγκληματικότητα, διότι δεν είχε κανένα λόγο να βρίσκεται στην παρανομία ο μετανάστης. Δεν το θέλει, θέλει να φτιάξει την οικογένειά του, θέλει να είναι νοικοκύρης. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό για την κοινωνική συνοχή, για την προώθηση της ευημερίας του τόπου. Βέβαια δεν μου απαντήσατε για την αγρογή. Μιλήσατε γενικόλογα για πρότυπα, για αξίες, για τη διαφορά με το ΠΑΣΟΚ. Ευτυχώς υπάρχει αυτή η διαφορά, διότι εμείς αλλάξαμε αυτό το οποίο εσείς δεν τολμήσατε και επαναφέρατε σε όλες τις δόξες του. Αυτή την πελατειακή λογική ψηφοθυρίας, εξαγοράς συνειδήσεων, διαφθοράς συνειδήσεων ουσιαστικά με χρήματα του ελληνικού λαού που δεν σας ανήκουν.